Πράγματι, η Νίκη εδώ είχε μεγάλη απήχηση, θα λέγαμε, αυτή η σημερινή υπογραφή της συμφωνίας. Μάλιστα, εδώ θεωρούν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, γιατί ακόμη δεν έχουμε κάποια επίσημη αντίδραση, θεωρούν ότι αυτή η συμφωνία που υπέγραψε σήμερα η Ελλάδα με την Ιταλία αποτελεί κατά κάποιο τρόπο απάντηση στο μνημόνιο που έχει υπογράψει η Τουρκία με τη Λιβύη. Θεωρούν λοιπόν ότι η Ελλάδα απαντά με αυτόν τον τρόπο και ότι είναι μια συμφωνία που απευθύνεται ουσιαστικά στην Τουρκία. Ειδικά μάλιστα και μετά τις δηλώσεις Ερντογάν χθες το βράδυ, οι οποίες, Νίκη, να σημειώσουμε ότι και αυτές σήμερα εδώ στον τουρκικό τύπο λαμβάνουν πολύ μεγάλη έκθεση. Θα το δούμε ειδικά στη συνέχεια εκτενώς στο ρεπορτάζ. Πράγματι, μιλάμε για μια πρωτοφανή κλιμάκωση από πλευράς ρητορικής διαστόματος του Τούρκου Προέδρου. Θα το δούμε σε λίγο, Μαρία. Ναι. Ακριβώς, θα έλεγα ότι και εδώ ξεπλάγησαν και εδώ με τη γλώσσα που χρησιμοποίησε ο Τούρκος Πρόεδρος απέναντι στην Ελλάδα. Βέβαια, μεγαλύτερη έκταση λαμβάνει, θα έλεγα, Νίκη, το θέμα της Αγίας Σοφίας εδώ, το οποίο αγγίζει πιο πολύ το κοινό αίσθημα. Mm-hmm. Αλλά σε γενικότερο πλαίσιο, τα ελληνοτουρκικά το τελευταίο διάστημα βρίσκονται στο επίκεντρο εδώ της επικαιρότητας. Σήμερα είχαμε πρωτοσέλιδα σε όλες σχεδόν τις τουρκικές εφημερίδες και σε όλα τα μέσα τα ελληνοτουρκικά είναι από τα πρώτα θέματα πλέον. Ειδικά τώρα ο φιλοκυβερνητικός τύπος προσπαθεί σήμερα να κάνει έναν συμψηφισμό της Αγίας Σοφίας με κάποια τζαμιά που σύμφωνα με το φιλοκυβερνητικό παντατύπο η Ελλάδα τα βανδαλίζει, όπως λέει, ή τα καίει, λοιπόν, ή ακόμη και τα καίει. Δημιουργείται και συντηρείται ένα κλίμα, αυτό είναι σαφές, Μαρία, σε ευχαριστούμε πολύ.